Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα 28 Μαΐου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Βροχή συνεντεύξεις ζητούν τα μεγαλύτερα διεθνή μέσα με ενημέρωσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προδικάζοντας ότι θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Η καθολική επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως το γεγονός ότι οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν αμέσως τη Δευτέρα, ρίχνοντας τις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων σε ιστορικά χαμηλά, αναδεικνύεται ήδη σε όλα τα διεθνή πρακτορία και μέσα μαζικής ενημέρωσης ως ψήφος εμπιστοσύνης στην επόμενη κυβέρνηση. Είναι δεικτικό ότι οι Financial Times απέδωσαν ευθέως τη συγκεκριμένη εξέλιξη στην προσδοκία εκλογής μιας νέας ελληνικής κυβέρνησης, πολύ πιο φιλικής στην προσέλκυση επενδύσεων και την επιχειρηματικότητα, ενώ οι New York Times συνέδεσαν την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών με την προκήρυξη πρόωρων εκλογών που, όπως αναφέρουν, δίνουν τέλος στην πολιτική αβεβαιότητα στην Ελλάδα. Θα έρθουμε τώρα να δούμε τις πολιτικές εξελίξεις και τα τελευταία, έτσι, όσον αφορά αποτελέσματα, με τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Θεόφιλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Να καλησπέρισουμε και τους φίλους μας σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι έχουν μείνει προσιλωμένοι στην τηλεόραση του ΕΣΤ και περιμένουν να ακούσουν τα νεότερα από το χώρο της αυτοδιοίκησης. Πριν πάμε στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί να έχουν και κάποια αποτελέσματα, να δούμε λίγο το πανελλαδικό, πώς κυμαίνεται όσον αφορά τις ευρωεκλογές και τι γίνεται με τους ευρωβουλευτές. Να δώσουμε μια εικόνα, Δημήτρη, που αφορά την έκδοση των αποτελεσμάτων. Να πούμε ότι υπάρχουν τεράστιες και πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, όχι σε επίπεδο μόνο Κοζάνης ή Δυτικής Μακεδονίας, σε επίπεδο χώρας, που αφορά βέβαια εκτός από τις αυτοδιοικητικές εκλογές αλλά και τις ευρωεκλογές. Δίνουμε λοιπόν στοιχεία τώρα, με δεδομένο το ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κυριαρχήσει στην κυριολεξία στο κομμάτι των ευρωεκλογών. Πάνω από 9 μονάδες είναι η διαφορά που τη χωρίζει από το ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε ότι η ενσωμάτωση σε ό,τι αφορά τους σταυρούς προτίμησης για τις ευρωεκλογές είναι ακόμη στο 50 περίπου τα 100. Έτσι λοιπόν, από τη Νέα Δημοκρατία, αυτοί που προηγούνται και με μεγάλες διαφορές είναι η Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Ελίζα Βόζεμπερκ, Μαρία Σπυράκη, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και ο Γιώργος ο Κίρτσος. Τώρα, από το ΣΥΡΙΖΑ προηγούνται η Δημήτρης Παπαδημούλης, Έλενα Κουντουρά, Κώστας Αρβανίτης, Στέλιος Κούλογλου, Αλέξης Γεωργούλης και ο Πέτρος Κόκαλης. Μάλιστα. Από το Κίνημα Αλλαγής προηγούνται η Νίκος Ανδρουλάκης και η Εύα Ικαηλή. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος προηγούνται οι Κωνσταντίνος Παπαδάκης και ο Ελευθέρης Νικολάου Αλαβάνος. Από τη Χρυσή Αυγή προηγούνται εκείνοι ο Άννης Λαγός και Θανάσης Κωνσταντίνου. Από την Ελληνική Λύση προηγείται ο Κυριάκος Βέλοπουλος. Και τέλος, από τη Μέρα 25 προηγείται η Σοφία Σακοράφα. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία είναι τελευταία στοιχεία σε ό,τι αφορά βέβαια τους ευρωβουλευτές οι οποίοι προηγούνται στην προτίμηση του Σταυρού. Να πούμε ότι είναι στο 50,32 η μέτρηση, δεν έχει ολοκληρωθεί. Ωραία. Τώρα να πάμε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Από την πρώτη Κυριακή, κυρίες και κύριοι, εξελέγει νέος Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο Γιώργος Κασαπίδης, ο οποίος εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία με ποσοστό 52,10% στα εκλογικά τμήματα. Στη δεύτερη θέση είναι ο Θόδωρος Καρυπίδης με ποσοστό 24,28% και ακολουθούν Γεωργία Ζεμπιλιάδου με 15,26%, Αθανάσιος Χαστάς με 4,8%, Χρήστος Αβουλίδης με 2,5% και Στέφανος Πράσος με 1,5%. Στη συνέχεια έχουμε και δήλωση του κυρίου Κασαπίδη. Πάμε όμως να δούμε διάφορα αποτελέσματα. Και το Δήμο Κοζάνης. Να δούμε τα αποτελέσματα, γιατί παραξίες τα ποσοστά τους, να πούμε ότι οι έδρες κατά νέμο ως εξής. 21 έδρες έχει ο Γιώργος ο Κασαπίδης, ο νέος Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας. 10... Μπορεί να πάει και 22, απέζεται. Είναι λίγο, λίγο ρίσκο, είναι, ναι. 21. 10 έδρες έχει ο Θοδωρής ο Καρυπίδης, 6 έδρες, συγγνώμη, η κυρία Γεωργία Ζεμπιλιάδου, 2 ο Θανάης ο Χαστάς, από μία έδρα η Σαβουλίδης Χρήστος και ο Στέφανος ο Πράσος. Τώρα, να δούμε πώς διαμορφώνεται η εικόνα σε ό,τι αφορά τους σταυρούς προτίμησης, ξεκινώντας από το συνδυασμό του Γιώργου του Κασαπίδη. Δεν θα δώσουμε ψήφους, γιατί μένουν κάποια λίγα εκλογικά. Θα δίνουμε τα πρώτα ονόματα. Έτσι, να πούμε ότι τα αποτελέσματα που έχουμε είναι από 371 εκλογικά τμήματα, επί συνόλου 388. Μέχρι αργά θα πούνε το βράδυ και τα άλλα. Ωραία. Να πούμε ότι πρώτη, από ό,τι όλα δείχνουν στο συνδυασμό του Γιώργου του Κασαπίδη, είναι η κυρία Γκατζαβέλη Τσαρίδου Παναγιώτα, η οποία ξεπερνά τις 6.000, αγγίζει τις 7.000 ψήφους. Ακολουθούν ο Γρηγόρης ο Τζιούμαρης, ο Γιώργος ο Παυλιάρας, ο Νίκος ο Λιτσαρίδης, ο Κιάνας ο Στέργος, η Πουταχίδου η Όλγα, ο Γιώργος ο Μαργαρίτης, η Ντιό η Εφροσύνη, ο Τοπαλίδης ο Ηλίας, η Δεδαμόγια η Κατερίνη, ο Λίσανδρος ο Μεταξάς, ο Μακρυγιάννης ο Μενέλαος, ο Μιμτσής ο Πέτρος και ο Καραΐσκος ο Γιώργος. Αφού δώσαμε τα πρώτα 12-13 ονόματα, αυτή η εικόνα δύσκολα θα αλλάξει αυτή η πρωτιά. Να πάμε τώρα στο συνδυασμό του Θόδωρου του Καρυπίδη. Πρώτοι, από ό,τι όλα δείχνουν αυτή τη στιγμή, σε 371 από το συνόλου 388 είναι η κυρία Καρυπίδου Κυπουρίδου Μαρία, η οποία αγγίζει τις 3.000. Πολύ κοντά βρίσκεται ο γιατρός ο Λαζαρίδης ο Παύλος,
Προσωπική εκτίμησή μου, ο γιατρός θα είναι τελικά πρώτος με τα τελικά αποτελέσματα. Ακολουθεί ο Ηλίας ο Κάτανας, ο Γιαρακίδης ο Σταύρος, ο Τσότος ο Παύλος, ο Γαβριλίδης ο Μάνος, ο Καλαϊτζόπουλος ο Μαθαίος, ο Ρούσης ο Αλεξανδρής, ο Τσίπρας ο Δημήτρης και η Θεοχάρη. Πάντως αποδείχτηκε πιο δυνατή η Μαρία Καρυπίδου εκεί. Και στον κύριο Λαζαρίδη βλέπουμε γυναικείο φίλο. Δεν τον κέρδισε. Η διαφορά να δώσουμε λίγο. Πόσο είναι, ναι, αλλά μένουν κάποια τμήματα. Σε αυτά δεν έχουν διαφορά. Υπολείπονται άλλα 17 εκλογικά τμήματα. Η κυρία Καρυπίδου συγκεντρώνει 2.873 ψήφους. Ακολουθεί ο κύριος Λαζαρίδης Παύλος με 2.784. Είναι πολύ κοντά. Προσωπική μου εκτίμηση ότι είναι ντέρμπι, αλλά θα αποτεύσει τελικά ο κύριος Λαζαρίδης. Τώρα, να πάμε στο συνδυασμό τη Ελπίδα τη Γεωργία Ζεμπιλιάδου. Εδώ πρώτο είναι ο Γιώργο ο Χριστοφορίδη, ακολουθεί η Νικολέτα Υπομόναρη, ο Δημήτρη ο Ζιούζιο, ο Ισαάκ ο Ελευθεριάδη, ο Βοριαζίδη ο Θεοχάρη, ο Θεοδωρίδη ο Θόδωρο, ο Κάτανα ο Γιώργο, ο Ιωαννίδη ο Κυριάκο και η Αμαραντίδου η Αγάπη. Δεν τα δίνουμε όλα, δίνουμε ενδεικτικά την πρώτη δεκάδα. Τώρα, να έρθουμε στο συνδυασμό που υποστηρίζεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, τη Λαϊκή Συσπήρωση. Πρώτος εδώ είναι ο Αντώνης ο Τσάκωνας, ακολουθεί η κυρία Τζίκα Ευθυμία, ο Βίτας ο Γιάννης, ο Ταταρίδης ο Πέτρος, ο Κατσάνος ο Ζήτης και η Λαμπαδά η Χάρης. Τώρα, στην αριστερή συμπόρευση για την ανατροπή στη Δυτική Μακεδονία. Βγάζει έδρα ο Στέφανος Πράσος τελικά. Θα είναι ο ίδιος. Εδώ πρώτος είναι ο Ασπράγκαθος ο Αβραάμ, ακολουθεί ο Λιωσάτης ο Αλέξης, ο Ασαλμίδης ο Κωνσταντίνος, η Πράσου Εμμανουέλα, ο Καδόγλου ο Θεοδόσης και ο Κωνσταντινίδης ο Σπυρίδων. Έχουμε και κάτι άλλο από περιφέρεια. Και όσο αφορά την ελληνική αυγή στην επίπεδο περιφέρεια, και εδώ βγαίνει η έδρα, μία έδρα. Τα πρώτα ονόματα από το συνδυασμό τη ελληνική αυγή είναι ο Αλέξης ο Σπυρίδων, ο Γιώτας ο Δημήτριος, η Ασλανίδη Θεοδόρα και ο Ελευθεριάδης ο Νίκος. Αυτά σε ό,τι αφορά την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Να πούμε Δημήτρη ότι στο αυριανό κεντρικό δελτίο ειδήσεων θα παρουσιάσουμε θα έχουμε τα ονόματα, ποιοι εκλέγονται. Την εικόνα, ναι, ποιοι εκλέγονται και την εικόνα που υπάρχει στο σύνολο της περιφέρειας αναπεριφερειακή ενότητα. Γρεβενά, Καστοριά, Φλώνα και Κοζάνη. Τώρα πάμε στην Κοζάνη. Σε πραγματικό θρίλερ εξελίχθηκε μάχη για τη δεύτερη θέση, τη δεύτερη Κυριακή στο Δήμο Κοζάνης, καθώς ο Λευτέρης Ιωαννίδης και ο Κυριάκος Μιχαηλίδης εναλλάσσονταν στη δεύτερη θέση πριν τα τελικά αποτελέσματα, ενώ η διαφορά τους είναι μόλις 14 ψήφοι. Την πρώτη θέση έχει εξασφαλίσει ο Λάζος Μαλούτας και έτσι θα έχει και πάλι όπως και το 14 αντίπολο τον Ινδήμαρχο τον Λευτέρη Ιωαννίδη. Να πούμε ότι η διαφορά που χωρίζει όπως σωστά ανέφερε είναι 14 ψήφοι, έχουν καταδεθεί αισθάσεις. Κάτι έγραψε ο Κυριάκος Μιχαηλίδης. Μπράβο, έχουν γίνει αισθάσεις από την πλευρά του κυρίου Μιχαηλίδη, μέχρι να δούμε βέβαια. Τι θα συμβεί, εκτιμώ ότι όλα θα κινηθούν ομαλά. Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί κανονικότατα την Κυριακή ανάμεσα στον κύριο Μαλούτα και στον κύριο Ιωαννίδη. Δημήτρη, εδώ να δώσουμε μια εικόνα που αφορά τη συμμετοχή, η οποία συμμετοχή δεν ήταν μεγάλη στην εκλογική διαδικασία. Δεν ξεπέρασε το 52 με 53%, υπήρχε δηλαδή μια αποχή της τάξης του 47% και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό μήνυμα. Το οποίο πρέπει να έχει αποδέχεται στο σύνολο της πολιτικής ζωής της χώρας, είτε σε επίπεδο πολιτικών κομμάτων, αλλά είτε και σε επίπεδο αυτοδιοικητικών και πόσο μάλλον τους πολίτες, οι οποίοι πρέπει οπωσδήποτε να αφήσουν τους καναπέδες και να πάρουν μέρος στην εκλογική διαδικασία. Γιατί μετά δεν νομιμοποιείται κανένας από εμάς να ασκεί κριτική τη στιγμή που δεν συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό το τονίζουμε και να πούμε ότι σε ό,τι αφορά το Δήμο Κοζάνης, να δώσουμε μια εικόνα. Η μονοεδρική, ξεκινώντας από την πρώτη. Και αύριο να πούμε, θα έχουμε Γρεβενά, Καστοριά και Φλώνα και ποιοι εκλέγονται εκεί, γιατί είναι μια διαδικασία. Υπάρχει μια αργοπορία. Υπάρχει να πούμε. Αργοπορία. Το να περάσουν οι σταυροί μέσα. Η Κοζάνη προηγείται, δεν το κάνουμε επί τούτου. Το κάνουμε πραγματικά γιατί η Κοζάνη έχει ολοκληρώσει σχεδόν τη διαδικασία και τη καταμέτρηση των ψήφων. Προηγείται η Κοζάνη. Εδώ ξεκινήσαμε και ξεκινούμε από το Μητροπολιτικό Δήμο. Αύριο θα παρουσιάσουμε αναλυτικά. Δεν χρειάζεται να δώσουμε σταυρού, να δούμε ποιοι είναι πρώτοι. Όχι, δεν θα δώσουμε σταυρού. Απλά θα πρέπει να πούμε ότι ξεκινώντας από τις έδρες οι οποίες έχουν κατανεμηθεί στις πρώην δημοτικές ενότητες και ξεκινώντας από την μονοεδρική της πρώην δημοτικής ενότητας Δημητρίου Ψηλάτη, να πούμε εδώ την έδρα την καταλαβαίνει ο συνδυασμός του νυν δημάρχου του Λευτέρη του Ιωαννίδη. Τώρα, στην ενότητα Ιαννής, μία έδρα πηγαίνει στον Κυριάκο Μιχαηλίδη και τη δεύτερη έδρα την παίρνει ο συνδυασμός του Βαγγέλη του Σημαδράκου Κοζάνη μπροστά. Κάποιοι δεν τα πίστευαν όλα αυτά, αλλά το Κοζάν χθες με την ανακοίνωσή του τα απέδειξε ότι αυτές είναι οι έδρες. Μα έτσι είναι. Έτσι είναι. Η εκλογική νομοθεσία είναι γνωστά. Αυτό κάποιοι δεν γνωρίζουν καν την εκλογική διαδικασία και δυστυχώς παίρνουν μέρος στις εκλογές. Τώρα, στην ενότητα του Ελισπόντου έχουμε μία έδρα στο Λάζαρο Μαλούτα, μία έδρα στο Λευτέρη τον Ιαννίδη και μία έδρα στον Κυριάκο τον Μιχαηλίδη. Τώρα, στην ενότητα Ελλήμιας, όπου εκεί έχουμε τέσσερις έδρες, μία έδρα παίρνει ο συνδυασμός του Λάζαρου Μαλούτα, μία έδρα ο συνδυασμός του Βαγγέλη του Σημαδράκου, μία έδρα ο συνδυασμός του Φώτη και Χαγιά και μία έδρα ο συνδυασμός του Νόντα του Στολτίδη. Και εδώ κάποιοι τους φαίνεται περίεργο. Αυτή είναι η πραγματικότητα βάσει των αποτελεσμάτων που έχουμε συγκεντρώσει σε επίπεδο ψήφων. Τώρα, τέλος, στην ενότητα Κοζάνης,
Ο Λάζαρος Μαλούντας εκλέγει, βγάζει 9 έδρες, ο Λευτέρης Ιωαννίδης 7, ο Κυριάκος ο Μιχαηλίδης 7, ο Ευάγγελος ο Σημαντράκος 5, ο Φώτης ο Κεχαγιάς 1 έδρα, ο Νίκος Στολίδης 1 έδρα και 1 έδρα ο Κώστας ο Κύριας. Αυτή είναι η κατανομή των έδρων σε ό,τι αφορά τον Δήμο Κοζάνης, τον ενιαίο καλλικρατικό. Και αύριο θα σας παρουσιάσουμε ονόματα από Κοζάνη, Γρεβενά, Φλώνα, Καστοριά, ποιοι εκλέγονται. Και τώρα να δώσουμε, επειδή πολλοί μας τηλεφωνούν και ζητούν να μάθουν πώς διαμορφώνεται η κατάσταση σε ό,τι αφορά τη σταυροδοσία, να δίνουμε εμείς τις πρώτες δεκάδες στους συνδυασμούς. Ξεκινώντας από το συνδυασμό του Λάζαρου Μαλούτα Ενότητα, να πούμε ότι εδώ προηγείται καθαρά ο Κώστας ο Κυριακίδης, ακολουθεί η Ελπίδα η Κοϊμψίδου, η Παρθένα η Τομπουλίδου, ο Μαράς ο Ζήσης, ο Σιδηράς ο Αναστάσιος, ο Δουγαλής ο Γιώργος, ο Κιτίδης ο Κωνσταντίνος, η Λιάνα η Κατερίνη, ο Βασιλακόπουλος ο Βασίλης, ο Φλόρος ο Μάρκος, ο Τέλειος ο Γιώργος και ο Διαναπέτης. Απλά η κυρία Λιάνα δεν εκλέγεται με την έννοια, ήταν υποψήφια στη Δημοτική Ενότητα, δεν παίρνει έδρα ο Λάζαρος Μαλούτας. Ναι, παρουσιάζουμε εδώ κυρίες και κύριοι πάνω από 12 με 13 ονόματα, γιατί η σειρά που δίνονται τα αποτελέσματα από την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, τα επίσημα αποτελέσματα, δίνεται χωρίς βέβαια να μας τονίζεται ότι και ποιος εκλέγεται. Οι συγκεκριμένοι υποψήφοι προέρχονται από τάδε πρώην Δημοτική Ενότητα. Ωραία. Για παράδειγμα, ο Κώστας ο Κιτίδης, ο οποίος φέρεται στην 7η θέση, έχει εκλεγεί ήδη από την Περιφερειακή Ενότητα, από την Δημοτική Ενότητα του πρώην Δήμου Ελισπόδου. Καταλαβαίνω λοιπόν. Να πάμε τώρα στη Δημοτική Κίνηση Τόπος να ζήσει από τον Λευτέρη Ιωαννίδη. Εδώ τα πρώτα ονόματα είναι ο Βαλαής ο Γιώργος, ο Ιωαννίδης ο Γιάννης, ο Γρηγοριάδης ο Γιάννης, η Πιλαλίδου η Νικολέτα, ο Πουτακίδης ο Αριστοτέλης, ο Δεσποτίδης ο Κωνσταντίνος, η Μαρουδή η Ελένη, ο Κουζιάκης ο Χαρίσης και ο Κουτσοσίμος ο Μανώλης. Τώρα, στο συνδυασμό μετάβαση για το Δήμο Κοζάνης υπό τον Κυριάκο Μιχαηλίδη, τα πρώτα ονόματα είναι ο Γιάννης ο Τζιομπάνος, ο Ιωάννης ο Κοκκινίδης, ο Αθανασιάδης ο Πέτρος, ο Μαγκυρίδης ο Μιλιάδης, ο Μυροφορίδης ο Γιάννης, η Αμαρατίδου η Παρθένα, ο Ευκολίδης ο Γιώργος, ο Κοεμψόπουλος ο Δημήτρης, ο Ραφαηλίδης ο Αναστάσιος, ο Καραγιαννίδης ο Σοφρόνιος και ο Κατσικάς ο Γιώργος. Στο συνδυασμό τώρα υπό τον Ευάγγελο Σημαδράκο. Τα πρώτα ονόματα είναι ο Γρηγόρης ο Τσουμεριώτης, ο Μιλιώνης ο Πέτρος, ο Σάββας ο Αλεξανδρίδης, ο Δημήτρης ο Αραπίδης, ο Γκούμας ο Βασίλειος, ο Σιουκρής ο Αλέξανδρος, ο Ιερεμίας ο Δαβιδόπουλος, ο Δανάης ο Τερμιτζάκης, η Παναγιώτα η Παπαντονίου, ο Σταμκόπουλος ο Παναγιώτης, ο Κωνσταντινίδης ο Απόστολος και ο Καραθανάσης ο Δημήτρης. Να έρθουμε τώρα στην Ανεξάρτητη Παράταξη Πολιτών Δύναμη Προοδηγής υπό τον Φώτη τον Κεχαγιά. Εδώ τα πρώτα ονόματα είναι ο Κεχαγιάς ο Χρήστος, ο Τεκέολου ο Σταύρος, η Τζουρή η Διαμαντό, η Πουρνάρα η Κωνσταντίνα, η Κοτούλα η Ευθυμία, η Σαλβαρά η Ελένη, ο Σαββίδης ο Κωνσταντίνος, ο Παπαβασιλείου ο Θανάσης και η Σοφίδου η Σοφία. Ωραία. Εδώ έχουμε πολύ άρωμα γυναίκας. Να έρθουμε τώρα στο συνδυασμό της Λαϊκής Συσπήρωσης υπό τον Όντα Στολτίδη. Τα πρώτα ονόματα είναι η Δημαράκη η Θεοδώρα, ο Μπιμπύρης ο Πασχάλης, η Κουζιάκη η Θεοδώρα, ο Μπιμπύρης ο Γιάννης, ο Κοκομήτρος ο Γιώργος, η Μητσιάκου η Δέσποινα, ο Μπαρζόκας ο Γιώργος και η Μούσιου Βασιλική. Και να κλείσουμε βέβαια με τους αδέσμευτους πολίτες του Δήμου Κοζάνης υπό τον Κώστα Κύρια, όπου τα πρώτα ονόματα σε ό,τι αφορά τη σταυροδοσία τους είναι ο Τσουκνίδος ο Γιάννης, η Αλεφαντή η Μαρία, η Κύρια η Θεοδώρα, ο Τσεμπραϊλίδης ο Αντώνης, ο Αρνίδης ο Παναγιώτης, ο Κύριος ο Βασίλης και η Γκαλιαμούτσα η Μαρία. Και αύριο θα τα έχουμε αναλυτικά ποιοι εκλέγονται. Ωραία, θεόφιλε. Θα έχουμε αναλυτική παρουσίαση το εύρος των υπόλοιπων δημάτων. Ποιοι εκλέγονται δηλαδή και από την Κοζάνη, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Γρεβενών, Καστοριάς, Φρόνας, θα τα έχουμε όλα. Θεόφιλε, σε ευχαριστούμε. Τώρα την ενότητα και τη συνεργασία όλων των δυνάμεων και δημιουργικών δυνάμεων της Δυτικής Μακεδονίας ζήτησε σε δηλώσεις του ο νέος Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης, ευχαριστώντας τους πολίτες για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του.